του 1821. Ο Γιώργος Βράχος της Ακρόπολης και τα οικοδομήματά του είναι η ζωντανή έκφραση της πολιτικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ωριμότητας των Αθηναίων του Χρυσού Αιώνα. Αιώνιο σύμβολο της δημοκρατίας, σημείο αναφοράς για κάθε ανήσυχο πνεύμα, θέτει πάντα υψηλούς στόχους και οριοθετεί το απόλυτο των ιδανικών. Την ελευθερία. Διπλή γιορτή σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί γιορτάζουμε ταυτόχρονα με την εθνική μας επέτειο και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε την είδηση εξ ουρανού, την οποία έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, στην οικία της, στη Ναζαρέτ, ότι η θέληση του Θεού ήταν να γίνει μητέρα του Υιού του. Το γεγονός αυτό είναι η βάση της θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού και γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου, 9 ακριβώς μήνες πριν από τα Χριστούγεννα. Η 25η Μαρτίου του 1821 καθιερώθηκε ως επίσημη μέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης και εθνική γιορτή με το βουλευτικό διάταγμα 980 της 15ης Μαρτίου του 1838. Οι πρώτες εκδηλώσεις άρχισαν την 5η 24 Μαρτίου του 1838 το απόγευμα με 21 κανονιοβολισμούς. Στις 25 Μαρτίου του 1838 ημέρα Παρασκευή, ο εορτασμός άρχισε νωρίς το πρωί με 21 επίσης νέους κανονιοβολισμούς. Στις 9 η ώρα ετελέστηκε δοξολογία στο Ναό της Αγίας Ειρήνης υπό του Επισκόπου Αττικής και πρώην Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξά. Η συμμετοχή του λαού των Αθηνών και των χωρίων της επαρχίας Αττικής ήταν πάνδυμος και λίαν ενθουσιώδης, όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής, ο Σωτήρ και ο Ελληνικός Ταχυδρόμος. Η σκέψη μας είναι στραμμένη με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές του μεγάλου ξεσηκωμού, στους γενναίους προμάχους του 21. Η ιδέα ενός μνημείου για τους νεκρούς των πολέμων που δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στον επιτάφιο του Περικλέους. «Μία δε κλίνει καινή φέρεται εστρωμένη των αφανών, ή αν μη ευρεθώσιν εις ανέρεσιν». Το 1925 υιοθετήθηκε στην Ελλάδα η ιδέα ανέγερσης μνημείου για τον άγνωστο στρατιώτη. Το 1926, κατόπιν σχετικού νόμου, προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός μεταξύ Ελλήνων αρχιτεκτώνων, γλυπτών, ζωγράφων για την υποβολή μελέτης ανεγέρσεως τάφου αγνώστου στρατιώτη στην έμπροσθεν των παλαιών ανακτόρων πλατείαν, καταλήλως προς τούτο διαρρυθμιζομένην. Στις 9 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, το Υπουργείο Στρατιωτικών ενέκρινε και βράβευσε τη μελέτη του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη. Η αποπεράτωσή του όμως χρειάστηκε συνολικά 6 ολόκληρα χρόνια, καθώς αντιδράσεις, γραφειοκρατία, κολυσιεργία, συνεδριάσεις, ζητήσεις και αλλαγές στην αρχιτεκτονική ομάδα καθυστέρησαν σημαντικά την ολοκλήρωσή του. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη άρχισε να κατασκευάζεται τον Απρίλιο του 1929 με εξκαφή του χώρου μπροστά από τη Βουλή σε βάθος 6 μέτρων. Στον τοίχο που έχει δημιουργηθεί πίσω από τον τάφο υπάρχει ανάγλυφη παράσταση γυμνού οπλίτη, αυτή που είχαμε στους δέκτες μας. Ανάγλυφη παράσταση γυμνού οπλίτη με κράνος και ασπίδα σε ύπτια στάση. Παράσταση στην οποία ο συμβολικός μαχητής εικονίζεται σαν να ήθελε και νεκρός να συνεχίσει τον αγώνα. Έργο που είναι εμπνευσμένο από τα αρχαϊκά γάλματα των αετωμάτων του Ναού της Αφέας Αθηνάς στην Αίγινα. Το μνημείο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 1932 και τα εγγένεια έγιναν κατά την εθνική εορτή του ίδιου έτους. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι σύμβολο ανδρείας και αυτοθυσίας, αλλά και χώρος για την απόδοση τιμής στους νεκρούς των πολέμων, τους επώνυμους αλλά και τους αφανείς ήρωες. Αριστερά και δεξιά της παράστασης έχουν χαραχθεί αντίστοιχα οι φράσεις «Μία κλίνη καινή φέρεται εστρωμένη των αφανών και ανδρών επιφανών πάσαγη τάφος». Στον τοίχο που περιβάλλει και από τις τρεις πλευρές το μνημείο είναι στερεωμένες κατά διαστήματα ορυχάλκινες ασπίδες. Στους πελεκημένους πορόλιθους του τοίχου είναι χαραγμένα κατά ενότητες τα ονόματα των τόπων στους οποίους έχουν διεξαχθεί οι ενδοξότερες και φωνικότερες μάχες των αμυντικών και απελευθερωτικών πολέμων του ελληνισμού. Κλεισούρα, Πρεμετή, Οστροβίτσα, Πόγραβετς, Ρούπελ,
Περιθώρη, Κρήτη, Έλα Λαμέιν, Ρίμινη. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε εδώ, στο Σύνταγμα. Μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Για απόδοση τιμής στους νεκρούς των πολέμων, όπως είπαμε, τους επώνυμους αλλά και τους αφανείς ήρωες. Γιορτάζουμε σήμερα λοιπόν την 181η επέτειο της Εθνεγερσίας και τιμούμε τους ήρωες, τους οποίους οφείλουμε ότι είμαστε ελεύθεροι πολίτες μιας ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας. Με μια ευγνώμονα αναδρομή που ενισχύει τη θέλησή μας να εκπληρώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις δικές μας υποχρεώσεις στο λαό μας, τα παιδιά μας και την αγαπημένη μας πατρίδα. Σύσσωμος ο Ελληνισμός απανταχού της γης γιορτάζει μέσα σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας και υπερηφάνειας την 181η επέτειο της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες τηλεθεατές και όχι μόνο σε εθνικό δίκτυο αλλά και ο απόδημος Ελληνισμός όπου της γης, χάρη στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, θα χαρούν, πιστεύουμε, τη σημερινή παρέλαση που αποτελεί το επίκεντρο του εορτασμού της επετείου. Μια παρέλαση όμως χωρίς τα μηχανοκίνητα τμήματα αλλά και τα εναέρια μέσα λόγω των γενικότερων περικοπών, όπως ξέρουμε όλοι, λαμβάνουν χώρα αυτή την εποχή. Ευκαιρία λοιπόν να προσιλωθούμε στα άξια παιδιά της πατρίδας και να τα χειροκροτήσουμε. Βρισκόμαστε εδώ στο ιερό κομμάτι της Αθήνας, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη που αποτελεί το επίκεντρο, όπως είπαμε, του εορτασμού με την κατάθεση στεφάνου σε λίγα λεπτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την στρατιωτική παρέλαση που θα ακολουθήσει. Όλες οι τάξεις του έθνους, κυρίες και κύριοι, έδωσαν το παρόν στο σάλπισμα της ελληνικής επανάστασης. Οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και φαναριώτες που με δυσκολία κατέπνιγαν την πικρία και την ταπείνωσή τους κάτω από τα υψηλά αξιώματα τα οποία τους εμπιστευόταν με ενέχειρο των κεφαλών τους ο Σουλτάνος. Απροσκύνητοι κλέφτες, δυναμική αρματολή, τολμηροί θαλασσινοί, καρτερικοί ιερωμένοι που απολάμβαναν πλούτο και δύναμη. Στους δέκτες μας, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Αποδίδει μικτός λόγος αποδόσεων τιμών και πεανίζει η μουσική του πολεμικού ναυτικού. Και τώρα η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτείει εκ μέρους όλων των Ελλήνων τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης του έθνους στους ήρωες της Επαναστάσεως του 1821. Την αρχή και το τέλος της ενός λεπτού σιγή συνοδεύουν χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβητού.
Μετά την κατάθεση Στεφάνου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιθεωρήσει άγημα αποδόσεως θυμών. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από αρκετή ώρα έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου η καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία.